Στο Λιτόχωρο Πιερίας θα μεταφερθούμε τώρα, όπου έγινε η θερινή εφαρμοσμένη εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Καταγράψαμε διαφόρων τύπων επιχειρησιακές ασκήσεις σε ρεαλιστικές συνθήκες, όπως αμφίβες επιχειρήσεις, τακτικές επιχειρήσεις μεταστρατευμάτων, ναρκοπόλεμο και εκαθάριση κτηρίων. Το πεδίο βολής Λιτοχώρου διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διενεργούνται οι βολές για την εξοικείωση των ευελπίδων στα πλαίσια της θερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και τακτικές ασκήσεις. Διενεργήθηκε επίσης βολή με G3α3 762 χιλιοστών από τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Οι ευέλπιδες εκπαιδεύονται στα πλαίσια της θερινής και χειμερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης στον ελαφρύ οπλισμό όπως παρακολουθήσατε. Επίσης εκπαιδεύονται στο βαρύ οπλισμό, αντιαρματικά, όλμους κτλ. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω αντικειμένων ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, τακτικών ασκήσεων μεταστρατευμάτων μικρών κλιμακίων και βολών με όλα τα μέσα που διαθέτει ο μηχανοκίνητος λόγος πεζικού. Γεμίσατε, οπλίσατε, ασφαλίσατε! Σε ζεύγη οι ευέλπιδες εκτελούν βολή με πολυβόλο MG3 762 χιλιοστών από τρίποδα. Οι ευέλπιδες απέδειξαν ότι έχουν άριστες τεχνικές βολής και είναι εξοικειωμένοι με τη συμπεριφορά κάθε όπλου. Ενημερώνονται κατάλληλα από τους εκπαιδευτές και προετοιμάζονται να μεταβούν στη γραμμή βολής. Αφού λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ενεργούν υπό την επίβλεψη των αξιωματικών βολής. Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής Λιτοχώρου για να παρακολουθήσουμε βολή με ελαφρύ πολυβόλο μήνυμη 5,56 χιλιοστών των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων. Σε θέση πριν ειδών, στοχεύουν και είναι έτοιμοι να βάλουν μόλις ο αξιωματικός βολής δώσει το παράγγελμα. Ένα ειδών! Άρχατε! Και στελεχών της ένοπλης δυνάμεις εισάξια σε αριθμό και ικανότητα με τους άντρες συναδέλφους τους. Παρακαλώ. Επιτρέπετε. Πέρασε. Παρεκτροπή. 3, 2, 0, 0. Εισάγονται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, εκπαιδεύονται και δουλεύουν σε όλους τους τομείς χωρίς κάποια εξαίρεση. Η Ιωάννα, η Γεωργία και η Φωτεινή είναι 3 νεαρά στελέχη του στρατού Ξηράς που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Η Φωτεινή και η Γεωργία συνεργάζονται στο ίδιο γραφείο, το γραφείο προσωπικού Δίκης Άμυνας Νήσου Μεγίστης. Η Φωτεινή όμως έχει ειδικό τολμήστρια. Πρώτο στοιχείο έτοιμο! Οπότε τις περισσότερες ώρες της τις περνάει στο όριγμα για εκπαίδευση. Στο Καστελόριζο υπηρετεί μαζί με τον αρβωνιαστικό της που είναι λιμενικός. Πώς είναι η ζωή για ένα νεαρό ζευγάρι σε ένα κριτικό νησί? Δεν υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες να ασχοληθεί κάποιος νέος. Εμείς έχουμε δημιουργήσει έναν σύλλογο με παραδοσιακούς χορούς και είμαστε όλοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δάσκαλοι. Οι ντόπιοι μας έχουν αγκαλιάσει, αισθάνονται ότι είμαστε η οικογένειά τους, έτσι αισθανόμαστε και εμείς για εκείνους, μας βοηθάνε πάρα πολύ και έτσι η ζωή μας κυλάει ήρεμα και αρμονικά. Η επαγγελματική ζωή όμως για την αρχιλοχία δεν περιορίζεται στο χώρο του γραφείου. Εκπαιδεύεται και συμμετέχει σε μάχημο πόστο μέσα σε όχημα με πλοπολιβόλο. Γεωργία, σε είδαμε πριν στο Καστελόριζο με τον σύζυγό σου σε μια νέα γυναίκα. Υπηρετείτε μαζί ένα νέο ζευγάρι στην εκρητική Ελλάδα και τώρα σε βλέπουμε φούμο κράνος πάνω σε ένα πολυβόλο. Πόσο εύκολα συνδυάζονται αυτοί οι δύο ρόλοι? Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί ρόλοι. Είναι η πολιτική μου ζωή και ο στρατιωτικός βίος. Η βασική μου αποστολή είναι να εκπληρώσω το καθήκον μου σε αυτό το ακριτικό νησί χωρίς να υπάρχουν περιθώρια λάθος. Άντρες και γυναίκες φορούν τις εξαρτήσεις τους, παίρνουν τον ατομικό τους οπλισμό και με γρήγορες κινήσεις επιβιβάζονται στα τεθωρακισμένα οχήματα και ξεκινούν για το πεδίο της άσκησης. Η αναγνώριση ξεκινάει και δυνάμεις τυφεκιοφόρων ξεδιπλώνονται στην περιοχή. Το προσωπικό των αντιαρματικών οχημάτων παρατηρεί τυχόν εναέριες προσβολές. Η αποστολή μας είναι τέτοια που δεν εφησυχαζόμαστε ούτε λεπτό 24 ώρες 24 και είμαστε σε ετοιμότητα οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. Στόχος τους να προστατέψουν το νησί από εχθρική απειλή. Επαφή δεξιά! Η εκπαίδευσή τους ολοκληρώθηκε με επιχειρησιακές βολές, πλήθος καπνογόνων ώστε να κρυφτούν από τον εχθρό.